Επιστρέψαμε και έχουμε στην παρέα μας το κορίτσι μας το αγαπημένο, την Νικολέτα Σερέτη. Κάθε εβδομάδα περιμένω πώς και πώς αυτή την ώρα, γιατί την απολαμβάνω. Μαθαίνουμε για τους τετράποδους φίλους μας τα πάντα όσα πρέπει να ξέρουμε για να τους ομορφύνουμε τη ζωή και την καθημερινότητα. Ακριβώς. Και σήμερα, Νικολετάκι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και είναι επικίνδυνα για το κατοικίδιό μας και μπορούμε να το γνωρίζουμε. Σωστό. Γιατί είναι πράγματα που υπάρχουν. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι λοιπόν τα διάφορα φυτά που έχουμε. Αν έχουμε φυτά στο σπίτι, αν μας φέρουν δώρο μια ανθοδέσμη. Τα αληθινά, αν έχουμε κάποια γλάστρα, ναι, τα αληθινά. Αν πέσει κάτω και το φάει το κατοικίδιό μας, μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Ή να πάει να το μασίσει ακόμα χειρότερα. Ή να πάει να το μασίσει. Μόνο που θα το μασίσει μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Και το φύλλο ή μόνο το μπουμπούκι? Το μπουμπούκι, τη γύρι, γενικά. Είναι πάρα πολλά είδη φυτών. Τα περισσότερα είναι τοξικά για τα κατοικίδιά μας, ειδικά και για τις γατούλες να πούμε, που πηδάνε, ξέρετε. Μέσα στο σπίτι τριγυρνάνε γενικά. Έχουμε το Σίδνεϊ, ξέρουμε. Είναι πολύ επικίνδυνα γενικά. Παθαίνουν τοξίκωση, μπορεί να πάθουν δηλητηρίαση δηλαδή. Μετά από 15-20 λεπτά περίπου το καταλαβαίνουμε. Βλέπουμε μυδρίαση, δηλαδή διαστολή της κόρης. Μπορεί να κάνουν μετό, να έχουν αδιαθυσία. Πρέπει άμεσα να τρέξουμε στον κτηνίατρο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Πάρα πολύ την προσοχή στα φυτά. Δεύτερο. Λοιπόν, δεύτερο είναι οι τσίχλες και η οδοντόκρεμα. Δηλαδή, αν θέλουμε. Αν πέσει κάτω αρχικά, δεν πρέπει να πέφτει κάτω τσίχλα, ούτε να τη φάνε. Οι τσίχλες. Ναι, οι μαστίχες. Αγαπάς τις τσίχλες. Εγώ δεν τις πετάω κάτω. Τις βάζω κάτω. Τις βάζω κάτω από το θρανίο. Να ψάξουμε το τραπέζι, το πάντελ. Δεν κάναμε στο σχολείο κάτω από την καρέκλα. Και με κάτι άλλο κάναμε, τώρα μην το πω, είναι πολύ αηδία. Δημήτρη. Όχι, μην το πεις, Δημήτρη. Έλα. Έλεος. Δεν κάνει να φάει τσίχλα, γιατί δεν μπορεί να την καταπιεί, μπορεί να κολλήσει. Όχι, γιατί έχει μια ουσία μέσα, την ξυλιτόλη, την οποία ουσία έχει μέσα και οδοντόκρεμά μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να πλένουμε τα δόντια του κατοικιδίου μας με τη δική μας οδοντόκρεμα. Τι κάνει αυτή η ουσία? Όσοι δεν το ξέρουν αυτό. Ναι. Και πάει να βάλει κανένα οδοντόκρεμα ανθρώπινο. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Ναι, υπάρχουν πολλοί που το κάνουν επειδή δεν ξέρουν. Ναι, μπορούν να πάρουν την οδοντόπουτσα του σκύλου και να χρησιμοποιήσουν αυτήν την οδοντόκρεμα. Λοιπόν, η ξυλιτόλη τι κάνει? Και σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα, γι' αυτό ανέφερα την τσίχλα, σε τόσο μικρή ποσότητα, ρίχνει πάρα πολύ έντονα, ανεβάζει την ινσουλίνη, την έκρηξη ινσουλίνη και παθαίνει υπογλυκαιμία. Ό,τι παιδί. Οπότε αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει πάρα πολύ άμεσα να τρέξουμε πάλι στον κτηνίατρο. Οπότε θέλει προσοχή πριν, γι' αυτό τα λέμε κιόλα τώρα. Σωστά. Λοιπόν, χριστουγεννιάτικα στολίδια τώρα που στολίζουν όλοι. Πολύ επικίνδυνα τα φωτάκια, η ηλεκτροπληξία, μπορεί να πάρα το δαγκώσουνε. Και η γάτα είναι επικίνδυνη για το δέντρο, η βασικά, γιατί μπορεί για να... Για το δέντρο να πέσει. Εμάς μπαίνει μέσα στο δέντρο. Ξαφνικά βλέπουμε ένα κέντρο που νιέται μέσα στο δέντρο. Όχι, όχι, καλύτερα δεν στολίζεις. Υπάρχουν και αυτές οι αστείες εικόνες που λέει αν έχεις γάτα και στολίζεις, βάζεις το δέντρο μέσα σε κλουβί. Είναι φέλη το δέν, με σκοινιά. Αρχίζουν να σκαρφαλώνουν μέχρι την κορυφή. Να μην πέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα στολίδια. Πάρα πολύ. Αν πέσει ένα στολίδι κάτω και σπάσει. Που σπάνε αυτά, τα γυαλάκια αυτά να φάει κανένα. Είναι πάρα πολύ. Μετά είναι το τζάκι, όσοι έχουν τζάκι, ειδικά σε περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών πόλεων, θέλει προσοχή όταν λείπουμε να μην είναι αναμένα. Πρέπει να καταργήσεις πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Ναι. Θέλει το τζάκι, πρέπει να γιατί οι γάτες ειδικά πάνε και κολλάνε με στο τζάκι, αν μπορούν να μπουν μέσα, ψιλοκλείζονται. Την ειδική ζήτα για να μην πάνε στο τζάκι. Εγώ ήξερα ένα σκυλάκι ενός φίλου μου, πήγαινε τόσο έξυπνο, είχε το σκαμπό και πήγαινε, έσπρωχνε το σκαμπό όταν άναβε το τζάκι και το πήγαινε μπροστά στο τζάκι και ανέβαινε πάνω και καθότανε. Οπότε γενικά αυτό θέλει λίγη προσοχή, όσο έξυπνο και αν είναι. Κάνουν τρελά πράγματα. Μπορεί να έχει ανέβει στην καμινάδα και να μην το ξέρει και να ανάψει την τσάκι. Δεν υπάρχει αυτό. Υπέροχο. Σωστό και αυτό. Σωστό. Και τέλος είναι και για τους καινούριους κατοικιδιογονείς, αυτούς που υιοθέτησαν τώρα ένα σκυλάκι ή μια γατούλα, να πούμε ότι είναι το σφουγγάρισμα. Με τι υλικό σφουγγαρίζουμε, δηλαδή χλωρίνη και πριν στεγνώσει, μήπως πάει και το γλύψει. Γενικά τα απορριπαντικά πρέπει να είναι τοξικά. Γενικά τα απορριπαντικά θέλουν προσοχή. Παθαίνουν και κάτι τα ζώα. Όταν έχει σφουγγαρίσει και πάει και μυρίζει το σκυλάκι, αρχίζει κάτι ανασένει, κάτι χρούχρου. Από τι αναθυμιάσει, ναι. Ίσως ναι, όλο το αναπνευστικό του σύστημα έχει πρόβλημα. Οπότε γενικά θέλει προσοχή. Πολύ προσοχή. Και γενικότερα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οτιδήποτε μπορεί να είναι τοξικό, κακό, δεν πρέπει να έρχεται καθόλου σε επαφή. Και αφού το πήραμε το ζωάκι και το έχουμε στο σπίτι. Μας, καλό να το σεβόμαστε, να το προσέχουμε, γιατί ζωή είναι και αυτή. Νικολετάκι μου, σε ευχαριστούμε πολύ, καρδούλα μου. Είσαι έτοιμη στη γλυφάδα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Αυτό περιμένουμε. Εγώ πώς και πώς, πραγματικά.